Πάδες, δίπλα στο ξενώνα που λειτουργεί και ως καταφύγιο. Ήταν ωραία και το βράδυ, έκατσε, είχε ωραίο φαγητό, ωραίο κόσμο. Και τώρα σιγά σιγά θα ετοιμαστώ για να ανέβω στη Δρακόλιμνη, του Σμολίκα. Υπάρχει μονοπάτι τη Δρακόλιμνη, ξεκινάει από το χωριό Πάδες. Σε ένα μεγάλο μέρος του είναι ποδηλατήσιμο. Ή μάλλον όχι ακριβώς ποδηλατήσιμο σε όλη την έκτασή του. Υπάρχει κάπου ένας χωματόδρομος. Τον έχασα. Πάμε να βρω πιο κάτω. Τώρα μείνε στο χωματόδρομο. Ξεκινάει το μονοπάτι. Μου είπαν ότι μπορώ να το πάρω 100-150 μέτρα υψόμετρο στα χέρια και να συνεχίσω από εκεί μέχρι την Δρακόλιμνη. Λέει μαλώνανε, ο ένας από την Τύχη και ο ένας από το Σμόλικα. Πετάγανε πέτρες ένας τον άλλο. Και τώρα επιστροφή στους Πάδες. Το κατέβασμα από τη Δρακόλιμνη μέχρι το χωματόδρομο κάτι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν πήρε το ποδήλατο καθόλου στα χέρια. Πήγαινε έτσι ωραία κατάβαση στο μονοπάτι.
Ήθελε προσοχή βέβαια, γιατί δεν έχω ρόδα mountain, εγώ δεν γλιστρούσα σε κάποια σημεία, αλλά κατά τα άλλα πολύ ωραία. Πεινάω πάρα πολύ για αυτό το γεύμα και αυτό το ίδιο. On the road again. Παμ, 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 παμ. Επόμενη στάση, Παλιοσέλη. Όχι, τι λέω, Ηλιοχώρη. Τελικός προορισμός. Τώρα θα κατέβω και κάτω στο ναό που είναι ναός. Θα κατέβω κάτω στον ποταμό και θα ξανασκαρφαλώσω πάνω στο βουνό από την άλλη μεριά. Και μην ξεχνάς πως ό,τι κατεβαίνει ανεβαίνει. Είτε είναι η ψυχολογία μετά τις γιορτές, είτε το ποδήλατό μου. Έχει κάτι πολύ δυνατές ανηφόρες στη διαδρομή. Και έχει κι άλλες ακόμα. Ο δρόμος κατεβαίνει εκεί κάτω και μετά ανεβαίνει στο χωριό που είναι εκεί πάνω. Τι ανηφόρες. Τι βουνά. Πάμε να τσεκάρω ένα κλεισάκι εδώ πιο πάνω, να δω με ένα κόζι. Γιατί ναι, αυτά είναι μικρά χωριά τώρα και δεν ξέρω, είναι άδεια σχεδόν. Περισσότερες τροφές έχουν χιόνι, λίγο χιόνι. Σε κάποια σημεία έχουν πάγο μόνο. Αν το θυμάμαι αυτό, άμα δεν βρω τίποτα και γυρίσω προς τα πίσω. Στο ξεκλείσιμο που θα συναντήσω θα μείνω μόνο μου, έχουν κάνει τη χάρη γίνει ανοιχτό, γιατί είναι αρκετά απομονωμένο από τα χωριά και δεν θέλω να κοιμηθώ χυμά έξω. Χιόνι. Λίγο, ευτυχώς. Για να δούμε αν αυτό το κλεισάκι που λέγεται Παναγιά θα μας σώσει. Αν θα πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω στο Ηλιοχώρι, στο Βρυσοχώρι και να χάσω όλο το υψόμετρο που κέρδισα.
Καμίσου. Κράιμα. Ωραία, φαίνεται το νερό στο σκοτάδι. Φωτισμένα από τους φακούς. Λοιπόν. Είναι μόνο 3 χιλιόμετρα το Ηλιοχώρι, οπότε θα πάω εκεί. Μην γυρίζω πίσω. Το χιόνι λαμπυρίζει. Το Ηλιοχώρι δεν φαίνεται να έχει πάρα πολύ ήλιο, αλήθεια είναι. Έφτασα. Στο Ηλιοχώρι δεν υπάρχει ψυχή πραγματικά. Πέρα από κάτι ξυλοκόπους που συνάντησα πάνω, αυτό το γάιδαρο, η ταβέρνα προφανώς είναι κλειστή. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Θα μπω και θα κοιμηθώ. Ωφ, κρύο είχε. Θα μπω και θα κοιμηθώ κάτω από αυτόν τον μικρούλι πλάτανο. Σήμερα θα γίνουν λιτά πολύ μαγειρικές. Κατάχαμα.